Χαιρετώ και πάλι φίλοι μου, είμαι ο Σπύρος Γιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube και είσαστε στο videolearner.com. Κάνω το μάθημα λειτουργικά συστήματα και ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Σήμερα θα τελειώσουμε το πρώτο κεφάλαιο, θα μιλήσουμε για την ιστορική εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων. Η ιστορική εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων ακολούθησε την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών, στην ουσία του hardware. Για το λόγο αυτό, τα λειτουργικά συστήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε γενιές αντίστοιχες με τις γενιές των υπολογιστών, όπως αναφέρεται παρακάτω. Πρώτη γενιά, 1945-1955, υπολογιστής χωρίς λειτουργικό σύστημα. Στην ουσία είχαμε υπολογιστή, οι οποίοι δεν είχαν πρόγραμμα που να καταλαβαίνει εμάς και να καταλαβαίνει και τη μηχανή ταυτόχρονα. Ουσιαστικά οι πρώτοι υπολογιστές δεν είχαν λειτουργικό σύστημα, ανταυτού οι χρήστες, οι οποίοι ήταν εξειδικευμένοι επιστήμονες, προγραμματιστές, προγραμματίζαν σε 0 και 1, έπρεπε να προγραμματίσουν την κάθε εργασία σε γλώσσα μηχανής ή ακόμα και με φυσικό χειρισμό διακοπτών on-off ή 0-1 αλλιώς. Δεύτερη γενιά, 1955-1965, με την ανακάλυψη και χρήση των τρανζίστορς, κρυσταλλοτρίωτη λέγεται στα ελληνικά, στην ουσία είναι τρεις ακροδέκτες και αν στον ένα ακροδέκτη εφαρμόσουμε μια τάση αρκετή, τότε θα περάσει ρεύμα από τους άλλους δύο ακροδέκτες, σαν μια βρύση, να το έχετε στο μυαλό σας, που αν ανοίξουμε τη βρύση θα περάσει το νερό. Τα τρανζίστορς αντικατέστησαν τις λιχνίες που είχαμε πριν στους υπολογιστές. Στους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπήρχε μια πρώτη μείωση του όγκου, στην αρχή είχαμε ένα ολόκληρο δωμάτιο, τώρα λιγότερο, και αύξηση της λειτουργικότητάς τους. Ήταν πιο λειτουργοί οι υπολογιστές. Η ανάθεση εργασιών μπορεί να γίνει πλέον με χρήση διάτριτων καρτών, όπως είπαμε πει πριν, να εδώ πέρα ήταν οι διάτριτες κάρτες, που είχαμε κάποιες τρύπες και καταλάβαιναν οι υπολογιστές κάποια 0 και 1. Περνούσε σε μαγνητικές ταινίες και από εκεί στη μνήμη του υπολογιστή, ακολουθώντας μια αντίστροφη πορεία κατά την έξοδο των αποτελεσμάτων. Η χρήση των υπολογιστών συνεχίζει να απαιτεί εξειδίκευση και πολλές γνώσεις σε αυτό το σημείο. Πάμε τρίτη γενιά, 1965-1980. Σε αυτή τη γενιά εμφανίζονται σιγά σιγά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε στις κατηγορίες των λειτουργικών συστημάτων. Επινοούνται έννοιες όπως ο πολυπρογραμματισμός, πολλά προγράμματα μαζί να τρέχουν, πολυδιεργασία, πολλές εργασίες σε ένα πρόγραμμα, αυτό είναι το multitasking, που αναφέρεται στην δυνατότητα να συνεπάρχουν στη μνήμη και να εκτελούνται σταδιακά πολλά προγράμματα ή διεργασίες του ιδίου προγράμματος. Θα πούμε γι' αυτό στο τρίτο κεφάλαιο. Εδώ πέρα παραδείγματος χάρη έχουμε στο Word, έχουμε δύο διεργασίες, η μία να γράψουμε, πληκτρολογούμε και η άλλη να εκτυπώσουμε. Δημιουργούνται γλώσσες υποβολής εργασιών, job control languages και εμφανίζονται επίσης τα τερματικά, μαύρη οθόνη για ευκολία στη διεπαφή και απομακρυσμένη πρόσβαση. Ο χρόνος των συστημάτων αυτών μπορεί πλέον να διαμοιραστεί σε πολλούς χρήστες, time sharing, οι οποίοι μπορεί να είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα. Αυτή την περίοδο δημιουργείται το πρώτο Unix σύστημα που καινοτομεί. Γιατί καινοτομεί? Καθώς υπάρχει διαθέσιμο για διαφορετικούς τύπους υπολογιστών, δηλαδή διαφορετικούς κατασκευαστές, σε αντίθεση με τα λειτουργικά συστήματα που κατασκευάζονταν αποκλειστικά για ένα τύπο υπολογιστή, παραδείγματος χάρη VMS για τον VAX 11750. Σαν περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη, υπάρχουν πλέον οι διερμηνευτές εντολών που ερμηνεύουν τις δικές μας εντολές σε κάτι που είναι ακαταλαβιστικό σε εμάς, αλλά κατανοητό στον υπολογιστή. Τέταρτη γενιά, από το 1980 έως το 1990, το σημαντικό στοιχείο εδώ πέρα είναι η εμφάνιση των πρώτων προσωπικών υπολογιστών, PC, Personal Computers, οι οποίοι έχουν ως λειτουργικό σύστημα το MS-DOS της Microsoft, Bill Gates, ok, να το MS-DOS, ωραία. Παράλληλα υπάρχουν και τα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα, τα mainframes, ένα πανεπιστήμιο παραδείγματος χάρη είχε ένα κεντρικό υπολογιστή, που κάνουν χρήση του Unix κυρίως, αλλά και τα Macintosh της Apple με το macOS ως το λειτουργικό σύστημα με τις πρώτες χρήσεις γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας. Έννοιες όπως η φιλικότητα προς τον χρήστη αποκτούν σημασία και επιβάλλουν την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση γραφικών, εικονίδια, παράθυρα. Αυτή την περίοδο εμφανίζονται και τα λειτουργικά συστήματα δικτύου υπολογιστών της Novell. Πέμπτη γενναία, από το 1990 έως σήμερα, η ταχύτατη πλέον εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό, στο hardware και στο software και η ανάπτυξη των δικτύων οδηγούν τις εξελίξεις, προσωπικοί υπολογιστές αρχικά και προσωπικές έξυπνες συσκευές.
Τα τελευταία χρόνια αποκτούν τεράστιες υπολογιστικές ικανότητες σε σύγκριση με τους υπολογιστές τέταρτης γενιάς. Τα λειτουργικά συστήματα εξελίσσονται και ενσωματώνουν τα περισσότερα από τα γνωρίσματα που έχουμε και σήμερα. Φιλικότητα, πολυπρογραμματισμό, πολυχρησία, δικτύωση, ασφάλεια. Σύστημα πελάτη εξυπηρετεί είναι το βασικό μοντέλο που ακολουθείται με κατάληξη, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, τα σημερινά συστήματα νεύου στο cloud computing με χρήση διαδικτύου. Και τελειώσαμε και την ιστορική εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων από το Σπύρο Ζίγουρη, το βίντεο learner.com και το κανάλι μας στο YouTube. Γεια σας!